Πρόσφατα επιτεύχθηκε ένα πρωτοποριακό επιστημονικό κατόρθωμα. Ποντίκια γεννήθηκαν από άρια κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από αρσενικά κύτταρα ποντικών, το οποίο σημαίνει ότι τα ποντικάκια έχουν δύο πατέρες και όχι μητέρα. Σε μια πρόσφατη μελέτη, ερευνητές από δύο πανεπιστήμια στην Ιαπωνία μίλησαν για την επιτυχία τους να μετατρέψουν αρσενικά κύτταρα σε οάρια. Μέσω αυτής της έρευνας, οι επιστήμονες είναι αισιόδοξοι ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε μια μέρα να εφαρμοστεί στον άνθρωπο. Δεν είναι η πρώτη φορά που γεννιούνται ποντίκια από δύο πατέρες. Στο παρελθόν, οι επιστήμονες είχαν κάνει το ίδιο, αλλά είχαν χρησιμοποιήσει γενετική μηχανική και κάποια περίπλοκα βήματα με εμβρυϊκά κύτταρα για να το καταφέρουν. Είναι η πρώτη φορά που δημιουργούνται βιώσιμα οάρια από αρσενικά κύτταρα. Στη νέα μελέτη, οι επιστήμονες περιέγραψαν πώς απομόνωσαν κύτταρα δέρματος από την ουρά ενός αρσενικού ποντικού και τα καλλιέργησαν για να γίνουν πολυδύναμα βλαστοκύτταρα, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν για να γίνουν οποιοδήποτε άλλο τύπο κυττάρου. Όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους, έτσι και τα αρσενικά κύτταρα ποντικών περιέχουν ένα χρωμόσωμα Χ και ένα Ψ, ενώ τα θηλυκά περιέχουν δύο χρωμοσώματα Χ. Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας για να γίνουν βλαστοκύτταρα, περίπου το 6% των κυττάρων ποντικών έχασαν το χρωμόσωμα Ψ. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένα φάρμακο και μια φθορίζουσα πρωτεΐνη για να διπλασιάσουν το υπάρχον χρωμόσωμα Π, κάνοντάς το κύτταρο ΧΧ. Έπειτα χειρίστηκαν τα κύτταρα ΧΧ για να αναπτυχθούν σε κύτταρα οαρίων, τα οποία γονιμοποιήθηκαν με το σπέρμα ενός άλλου αρσενικού και εμφυτεύθηκαν σε ένα θηλυκό παρένθετο ποντίκι. Μετά από 630 προσπάθειες γεννήθηκαν 7 μικρά ποντίκια, που σημαίνει ότι το ποσοστό επιτυχίας αυτής της μεθόδου ήταν μόλις 1%. Ευτυχώς όλα τα ποντίκια φαίνονται υγιή και είναι γόνιμα. Θα απαιτηθεί ωστόσο προσεκτική ανάλυση για να εντοπιστούν τυχόν διαφορές μεταξύ αυτών των μικρών ποντικιών και εκείνων που γεννήθηκαν με παραδοσιακές μεθόδους ζευγαρώματος από ένα θηλυκό και ένα αρσενικό ποντίκι. Αυτή η μελέτη παρέχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη στηρότητα που προκαλείται από φυλετικό χρωμόσωμα ή αυτοσωμικές διαταραχές και ανοίγει την πιθανότητα αναπαραγωγής από δύο πατέρες, γράφουν οι συγγραφείς της μελέτης. Ωστόσο, αυτή η τεχνολογία θα αργήσει πολύ να εφαρμοστεί στον άνθρωπο και δεν είναι καν σίγουρο αν θα μπορεί να εφαρμοστεί. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ ενός ποντικού και του ανθρώπου. Τα ανθρώπινα κύτταρα απαιτούν πολύ μεγαλύτερες περιόδους καλλιέργειας για την παραγωγή ενός όριμου οαρίου, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τα κύτταρα να αποκτήσουν ανεπιθύμητες γενετικές αλλαγές. Επιπλέον, η τεχνολογία είναι πολύ αναποτελεσματική επί του παρόντος, με το 99% των προσπαθειών να αποτυγχάνουν. Η γέννηση από δύο πατέρες μπορεί να φαίνεται περίεργη, αλλά θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει τα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν βιολογικά παιδιά, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν με τις παραδοσιακές μεθόδους.